Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επί του θέματος απόψε βρίσκεται στην Νέα Ορεστιάδα σε μια προσπάθεια να ξαναβάλουμε ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας και ειδικά ενός κομματιού της νεότερης ιστορίας που συνδέεται με τον πόλεμο ενάντια στο φασισμό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μου ο Κώστας Μαρκίδης, γιος ενός σπουδαίου αγωνιστή, του Γιώργου του Μαρκίδη, ο οποίος ξεκινώντας μια ιστορία από τη Βόρεια Ήπειρο και τη σύγκρουση το 1940, περνώντας από το Ρούπελ, στη Μέση Ανατολή και μετά στα νησιά, ουσιαστικά είναι η προσωποποίηση μιας μεγάλης πορείας του ελληνικού λαού, αντίστασης και πραγματικής πάλι σε οτιδήποτε τον καταπίεζε. Αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε και σε ευχαριστώ που μας δέχτηκες εδώ στο σπίτι σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, μου κάνεις την τιμή να γράψουμε την ιστορία του πατέρα μου και θείου σου. Ξεκινώντας, να αρχίσω από πού γεννήθηκε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς, γιατί ένας άνθρωπος πολλές φορές χαρακτηρίζεται και από τον τόπο γέννησης. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο τόπος δημιουργεί ταυτότητα και η ταυτότητα του Γιώργου του Μαρκίδη είναι ουσιαστικά μια ταυτότητα αδριανοπολίτικη, θρακική, ευρύτικη και αυτή η ταυτότητα τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή. Λοιπόν, ο πατέρας μου, Γιώργος Μαρκίδης, γεννήθηκε στην Ανδριανούπολη, συγκεκριμένα στο συνοικισμό Κερισχανά, το 1915. Είχε την ατυχία να ορφανέψει πολύ νωρίς. Η μητέρα του αναγκάστηκε λόγω της ανέχειας και των καταστάσεων τότε, γιατί ήταν και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μετά, αυτά είχαν ορφανέψει σε ηλικία 4-5 χρονών. Είχε και μια αδερφή, την Ελένη. Κάναν προξενιά και παντρεύτηκε το Γιάννη Ζαπαρτίδη και μετέπειτα Μαλκίδη Μαρκίδη, ο οποίος ήταν σειροδρομικός στο Κάραγκατς. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923, ο Γιάννης του Μαρκίδης πήρε μετάθεση, πήρε τη γυναίκα του, την Κατίνα, τη γιαγιά μας, και μετατέθηκε στο Πίθιο, όπου τον πρώτο καιρό μέναν σε βαγόνια, με όλες τις συνθήκες που μπορεί κανείς να βιώσει πάνω σε βαγόνι, μια οικογένεια. Το 1923 γεννήθηκε το πρώτο του παιδί από τον Γιάννη και την Κατίνα, η Χρυσούλα, το 1923. Μετά παίρνει μετάθεση ο Γιάννης, ο παππούς, και πηγαίνουν στα Δίκαια. Συντοχρόνω τα παιδιά μεγαλώνουν. Ο 5-6 χρονών, 7 χρονών τότε Γιώργος, έφτασε να γίνει 12-13-14 χρονών. Οπότε ο πατέρας του τον έστεινε να μάθει την τέχνη του μαραγκού. Άλλα τα χρόνια και άλλες ναι. Οι ανάγκες. Σχολείο ήθελε να πάει, αγαπούσε τα γράμματα. Δεν μπορούσε να δει. Στα Δίκαια είχε μόνο δημοτικό. Γυμνάσια και τέτοια δεν μπορούσε. Αναγκάστηκε η μάνα του, τον υιοθέτησε ο πατριός. Και μάλιστα προσπάθησε, γιατί βρήκα κάπου ένα χαρτί, προσπάθησε, υπάρχει μια αίτηση, να τον κάνει σειροδρομικό. Πράγμα το οποίο δεν πέτυχε και αναγκάστηκε να τον στείλει η γιαγιά η Κατίνα σε μια πρωτοξαδέρφη της στην Αθήνα, η οποία είχε παντρευτεί όταν είχε πάει ελληνικό στρατό στην Ανδριανούπολη. Πολύ συνηθισμένο αυτό, όσοι οικογένειες δεν μπορούσαν να θρέψουν τα παιδιά τους, τα στέλνανε κάπου που θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν ένα κομμάτι ψωμί. Πήγε στην Αθήνα. Είχε την τύχη ο θειός του από την πρωτοξαδέρφη της γιαγιάς μας να είναι σε πολύ ευκατάσταση. Ήταν κρεοπόλης και ζωέμπορος παράλληλα. Εκεί έμεινε μέχρι που το 1936 στρατεύτηκε. Κατατάχθηκε στο 29 Σύνταγμα της Κομωτινής ως Λοχίας. Υπηρέτησε τη θητεία του. Απολύθηκε. Ήρθε στην Ορεστιάδα και προσπαθούσε κάτι να βρει να κάνει. Στο διάστημα όμως αυτό μεσολάβησε ο πόλεμος. Και όπως όλοι οι Έλληνες, όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής,
κατατάχθηκε έγκαιρα. Σε αυτό το διάστημα, πριν να φτάσουμε εκεί, Κώστα, από το 1936 απολύεται περίπου το 1938. Το 39. Περίπου. Ναι. Άρα λοιπόν σε λιγότερο από ένα χρόνο ξανά επιστρατεύεσαι. Το ενδιάμεσο όμως τότε η κυβέρνηση μεταξύ και τα λοιπά ενδεχομένως να οσφριζόταν το τι πρόκειται να συμβεί, καλούσε κατά καιρούς διάφορες σειρές για εκπαίδευση στα νέα όπλα τότε, όπως το λέγα, όπως μου έλεγε και ο πατέρας μου. Και κλήθηκε στο ενδιάμεσο αυτό δύο φορές για μετεκπαίδευση. Εδώ στην Οριστιάδα. Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή πηγαίνα. Όπου στο ενδιάμεσο εκεί χτιζόταν και όλα τα οχυρά τα οποία, φυσικά... Τα οχυρά δεν φτιάχνει καταρχή για τον πόλεμο με τους Γερμανούς, φτιάχνει για τους Βουλγάρους. Πάντως μετέπειτα, γιατί λίγο προηγούμε, μετέπειτα που να το ήξερε ότι εκεί θα υπηρετήσει. Και μάλιστα για το οχυρό της Νυμφαίας τους βγάζαν αγκαρία και πηγαίναν κουβαλούσαν υλικά από το σταθμό της Κομωτινής, πηγαίναν να πάνε στην Νυμφαία. Είχε παντρευτεί στο διάστημα αυτό? Όχι, όχι, ελεύθερος. Λοιπόν, πάμε τώρα πριν την κήρυξη του πολέμου. Ποιες είναι οι αναμνήσεις ενός ανθρώπου όσα σου έχει πει για το γεγονός ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο και έχοντας όλη αυτή την πίεση, τη φτώχεια, την ορφάνεια, όλα αυτά που πέρασε ως παιδί και ως νέος άνθρωπος, ναι, βρίσκεται μπροστά σε ένα πόλεμο. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Τον πόλεμο τον αντιμετώπισε από όπως και ο ίδιος αφηγείται σε κάποιες αφηγήσεις του. Συγκεκριμένα κάπου σε μια αφήγηση του λέει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Οριστιάδας, τότε είναι το τρένο από τα Δίκαια για να πάρει τους επίστρατους. Γινόταν πατής με πατός με ποιος θα ανεβεί στο τρένο για να πάνε κατά τα γη. Δηλαδή υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Από εκεί, αφού πήγαν στο κέντρο που έπρεπε να πάνε για να ντυθούν κτλ, έφυγαν για η μονάδα του μετετέθηκε στη Φλόρινα. Εκεί έμεινε από ό,τι μας λέει με κάτι μάχες που γινόταν τώρα συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς σε ποια σημεία, το Φεβρουάριο του 41, ορισμένοι από τους άντρες της μονάδας του, γι' αυτό συμπεριλαμβανομένως, μετετέθηκαν στα οχυρά μεταξά στο σιδηρόκρατο και συγκεκριμένα στο οχυρό Ρούπερ. Από τη Φλόρινα που βρέθηκε, ναι. Εκεί είχε άμεση δράση. Άμεση επαφή με τη, γιατί ένα τμήμα εκεί της Φλόρινας, δεν θυμάμαι, αν και μπορεί να κάνω και λάθος, κρυσταροπηγή. Ναι, πήγε προς την Κοριτσά προφανώς. Ναι, εκεί πέρα είχαν γίνει σοβαρές μάχες και μάλιστα τον πρώτο καιρό, όπως λέει, είχαν και στη οπισθοχώρηση τα ελληνικά τμήματα. Και μετά έγινε αντιεπίθεση, οπότε βρεθήκαν κάπου όχι στην Αλβανία, στην Ήπειρο, στην ελληνική Ήπειρο. Αυτός δηλαδή. Όπως που λέγεται. Ακριβώς. Βόρειος Ήπειρος. Είναι Ήπειρος και είναι ελληνική. Πήγε λοιπόν, φεύγει από εδώ 28 ή μετέπειτα. 28, την ημέρα δηλαδή, της κηρύξης επιστρατεύσεως, την ίδια μέρα. Και αμέσως τοποθετείται στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα. Προωθήθηκε η μονάδα τους στο μέτωπο, εμπλακήκαν στις επιχειρήσεις. Με τις όλες αντιοξείδες, τα χιόνια, τις λάσπες και όλα αυτά τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά. Και υπόφερε και αυτός όπως υπόφεραν και οι άλλοι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει σε κάποια περίοδο τα Χριστούγεννα, τη δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου, είχαν φύγει σε όλες από τα άρβλα και πατούσε ξυπόλυτος. Και αναγκάσει και να κόψει ένα κομμάτι από τη χλέν για να βάλει το άρβλο μέσα, να μην έρχεσαι σε επαφή κατευθείαν του. Και έτσι, αυτές λοιπόν, οι συνθήκες πολεμήσαν όλοι και σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Κανένας όμως δεν έκανε πίσω. Και πόσοι άνθρωποι μείναν ανάπηρα από τα κρυοπαγήματα? Οι περισσότερες από όλες ήταν από τα κρυοπαγήματα και από τις κακουχίες. Είχε άλλους συμπατριώτες που ήταν μαζί στην ίδια τοποθέτηση? Βεβαίως, είχε από εδώ Ρωσιανίτες. Μπορείς να αναφέρεις ονόματα? Ο Ζήσης ο Παπαδόπουλος, όπου υπάρχει φωτογραφία, ο Τόφας ο Βασίλης, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στο Ρούπερ. Γκαγκαβουζίδης ο Βασίλης, Νερατζίδης ο Δημήτρης, ο Παπάζουγλου ο Βαγγέλης, ο Νεχνεντίδης ο Πέτρος. Αυτή ήταν περίπου όλη της ιδίας κλάσσης. Και καλά κάνεις και τους αναφέρεις, γιατί είναι σαν μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους. Σαν μνημόσυνο, όχι μόνο σαν μνημόσυνο, αλλά αυτοί περισσότεροι από αυτούς βρεθήκαν και στη Μέση Ανατολή. Και σαν προσκλητήριο. Και κάπου υπάρχει και παρεξήγηση
τους αποκαλούσαν και φασίστες. Αυτά είναι, θα τα πούμε γιατί έχει ενδιαφέρον, ουσιαστικά προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε ένα μέρος της ιστορίας το οποίο έχει διαστρεβλωθεί και έχει παραχαραχθεί. Γιατί τελικά οι φασίστες πολεμούσαν τους φασίστες. Δυστυχώς οι Έλληνες μπλέχτηκαν πολλές φορές με εξωτερικές δυνάμεις και δυστυχώς τους βάλαμε όλους μαζί. Συμβαίνουν. Είναι η κατάρα της ράτσας μας. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ότι περνάει όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον 28 Οκτωβρίου του 40 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 41. Του 41 που είναι, αφού φύγαμε όπως είπαμε από τη Φλόρινα και προδοθήκαν μέσα, ήταν πλέον στα αλβανικά, σε αλβανικό μέρος. Στην περιοχή της Κοριτσάς. Το Φεβρουάριο, από τη μονάδα του, από ό,τι μου έλεγε, μετατεθήκαν γύρω στους 15 με 17 άτομα. Και όταν φτάσαν στο Σιδηρόκαστρο, γιατί εκεί πέρα που βοηθάνε, προφανώς ήταν και από άλλες μονάδες και οι περισσότεροι μάλιστα αυτοί που μετατεθήκαν ήταν ελαφρά τραυματίες και αντί για ξεκούραση, γιατί υποτίθεται ότι στα οχυρά δεν υπήρχε τίποτα, τους στείλαν για ξεκούραση στο αυτό. Αλλά όπως φάνηκε εκ των υστέρων ότι ήταν ενίσχυση των οχυρών. Γιατί περιμέναν επίθεση. Γιατί την ενίσχυση που πήραν παρόλο τα άφηνα μετά θα το πούμε αυτό, η δύναμη πάλι ήταν έλλειπης. Ξέρεις τι, είχε σταθεροποιηθεί το μέτωπο στην Αλβανία. Έτσι. Περιμέναν επίθεση από τα βόρεια, από τους συμμάχους των Γερμανών και από τους ίδιους τους Γερμανούς. Άρα λοιπόν έπρεπε να ουσιαστικά να ενισχυθεί αυτό. Βεβαίως. Παρόλα τα αυτά όμως, γιατί όταν πήγαν αυτοί εκεί πέρα στο αυτό, άρχισαν να κάνουν ασκήσεις και αναγνώριση εδάφους. Τους λέγανε ότι εάν μας επιτεθούν από εδώ οι Βούλγαροι, γιατί τους Βουλγάρους λέγανε. Δεν λέγανε για Γερμανούς. Μετά προέκυψε το θέμα. Ενώ ήδη οι Βούλγαροι υπήρχαν σε βουλγαρικό έδαφος. Και μάλιστα κάνανε και αναγνωρίζουν και τους βλέπουν. Με παραπλανητικές, με βουλγάρικες στολές, Γερμανία αξιωματική. Όλα αυτά τα παρατηρούσαν, τα αναφέραν και τα αυτά. Γιατί είχαν αυστηρές διαταγές να μην αφήνουν τίποτα. Γιατί μπαίναν, βγαίναν κατάσκοποι, διάφοροι περνούσαν και υπήρχαν και μέσα και εντός του σιδηροκάστρου και στις αίρες μέσα. Πάντως να σε διακόψω, το Ρούπελ είναι ένα μόνο από τα οχυρά που βρισκόταν στην περιοχή. Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι 21. Είναι το Ιστίμπε, είναι πολλά. Εδώ πέρα λοιπόν, στο βιβλίο που έχει γράψει ο κύριος Κοτρίδης, ο πατέρας σου, ο Γιώργος Μαρκίδης απεικονίζεται ως εξώφυλλο. Ακριβώς το εξώφυλλο και μάλιστα ως μέλος ενός στοιχείου. Ήταν αντιεροπορικά πολυβόλα, συγκεκριμένα τσέχικα, Χότσκις. Και έχει ενδιαφέρον ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το ένα μέτωπο, υποτίθεται για να ξεκουραστεί με την άδειά του ή για να έχει τουλάχιστον κάποια ανάπαυση. Ακριβώς, μπλέκεται ακριβώς μετά από λίγο καιρό και σήμερα. Μάλιστα, από ό,τι επιδείχθηκε ύστερα, σε χειρότερες καταστάσεις. Τώρα. Φεύγει και εγκαθίσταται, είναι εκεί λοιπόν στο οχυρό του Ρούφελ. Στο οχυρό του Ρούφελ. Συγκεκριμένα δεν ήταν στο οχυρό, τους είχαν πάει σε ένα χωριό, λέει Βαμβακόφυτο. Εκεί πέρα κάνουν ασκήσεις, κάνουν αυτά τα πολυβόλα, αυτά τα Χότσκις, για την εποχή εκείνη ήταν σύγχρονα, σαν να λέμε τα σημερινά Ραϊμένταλ. Ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν στοιχειάρχη, ήταν λοχίας και είχε δύο στοιχεία πολυβόλων στην ευθύνη του. Και όταν αυτό έχει ταχθεί, όπως αναφέρει, στην κεντρική πύλη του οχυρού, που κεντρική πύλη ναι, αλλά γιατί όταν έτυχε και πήγα 2-3 φορές πήγα στο οχυρό, συγκεκριμένα τον Κοτρίδη ζήτησα, ανάφερα τα στοιχεία που είχα από τον πατέρα και με πήγε ακριβώς στη θέση που είναι. Εάν βάλουμε εκεί που γίνεται σήμερα στο Ρούπελ, η ξενάγηση και όλοι αυτοί που πάει ο κόσμος, βλέποντας προς τη Βουλγαρία, η θέση που ήταν ο πατέρας μου, τα δύο πολυβόλα, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σημερινού επισκέψιμου οχυρού. Εκεί που είναι ο χώρος της ξενάγησης που είναι πολύ μεγάλος, με ένα πλάτωμα μεγάλο. Όχι, πάλι ήταν οχυρό αυτό, αλλά αυτοί είχαν την τύχη να είναι εξωτερικές. Γιατί πολλοί ήταν μέσα στο οχυρό. Στις θέσεις με τα φατνώματα και τα αυτά που είχε το οχυρό, το κάθε οχυρό, γιατί αυτά ήταν σύμπλεγμα. Δεν ήταν ένα εδώ και ένα παρακεί, όλα είχαν επαφή. Και μάλιστα από ό,τι και από ό,τι είδα και από ό,τι γράφω και σε βιβλία, υπήρχε αλληλοκάλυψη των οχυρών. Τι σου έλεγε, υπήρχε δύναμη αριθμητική.
Αριθμητική δύναμη υπήρχε. Πρώτα, πριν αρχίσουν οι επιχειρήσεις, είχαν τις περιπολίες, είχαν τις σκοπιές, διπλοσκοπιές και όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουν. Κάναν, γιατί άρχισε, ήταν και άνοιξη, άρχισε Απρίλιος να μπαίνει. Τα χόρτα βγαίναν, το χειρό μπροστά από κάθε θέση είχε σειρματοπλέγματα. Ιδίως στα μέρη που ήταν τα πολυβόλα, όπως μου λέει, κάναν μια κλίση ζυγζακωτή του σειρματόπλεγμα, το οποίο ήταν σε ύψους 2 μέτρων. Με τα χόρτα δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Τις βάζανε και κάναν αποψήλωση των χόρτων για να έχουν οπτικό, να έχουν οπτική επαφή πέραν του σειρματοπλεγμάτων. Και εκείνο που είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι στις 6 Απριλίου, μέρα των Βαΐων, Κυριακή, έγινε η πρώτη επίθεση. Οι Σκοποί που ήταν άρχισαν να φωνάζουν συναγερμό στα όπλα, γνωρίζαν εκ των προτέρων που έπρεπε να πάει ο καθένας, πήγαν στις θέσεις τους και περιμέναν. Αφού έγινε ο πρώτος βομβαρδισμός με πυροβολικό, που γνωρίζαν, παρόλα που ήταν κρυμμένες οι θέσεις κτλ., τουλάχιστον τις εξωτερικές θέσεις αρκετές τις είχαν επισημάνει. Και πέφταν οι οβίδες των Γερμανών σε συγκεκριμένα σημεία. Εκεί είχε την ατυχία ένας συμπατριώτης που έχουν τη φωτογραφία, ο Ρωσιαδίτης, ο Τόφας ο Βασίλης, ήταν ένας από τους πρώτους νεκρούς της πρώτης μέρας. Έπεσε στο όρημα το βλήμα και δυστυχώς δεν έμεινε κανείς από αυτούς. Όταν έγινε η επίθεση του πεζικού, άρχισαν οι πρώτοι θεριστικές βολές στα πολυβόλα. Οι σκοπευτές γνωρίζαν, γιατί κάναν βολές επισημανισμένες απάνω στα σειρματοπλέγματα, γνωρίζαν τη φορά που είχαν τα σειρματοπλέγματα. Επιτεθήμενα δεν τα γνώριζαν, σταματήσαν τα άρματα που τους υποστηρίζαν και βγήκαν μπροστά οι πεζικάροι. Δεν έκλειψε κανείς τους. Η πρώτη μέρα κίνησε έτσι, με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με βομβαρδισμούς, με επανειλημμένες επιθέσεις στο οχυρό. Η δεύτερη μέρα άρχισε να είναι πιο σοβαρή και κατά προσφέρεται, όπως λέει, δεν περίμεναν οι Γερμανοί να βρουν αντίσταση. Περιμέναν ότι τα ρίχναν περιοχές ντουφικές για την τιμή των όπλων και δυσκολάνονταν τι θα έφευγαν. Αλλά όταν είδαν και οι Έλληνες φαντάροι ότι τα αποτελέσματα τις πρώτες μέρες με τόση πυκνότητα πυρών, ότι δεν μπορούσαν να σπάσουν και μάλιστα ούτε τις εξωτερικές θέσεις, πόσο μάλλον τα οχυρά. Γιατί τα οχυρά με την τελευταία στιγμή μείναν ανέπαφα. Κώστα, να σε διακόψω, έτσι σε ακούω και σε παρακολουθώ με προσοχή και μεταφέρομαι νοητά εκεί. Τώρα τα λες, ενώ υπάρχει και υπήρξε ένας πόλεμος. Ναι, και το ωραίο πιο ότι εγώ ήμουν αγέννητος. Ένα και δεύτερο, ότι όλα αυτά που σας λέω τα έχω ακούσει τόσες φορές που είναι σαν να τα έχεις ζήσει. Εγώ εκεί. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφεις για τους Γερμανούς που δεν περιμέναν την αντίσταση και μετά όταν βγήκαν οι μαχητές των οχυρών τους αφήσαν όλους ελεύθερους, έγινε τιμητικό άγημα για αυτούς. Σε παραλληλία με τους Έλληνες, οι Έλληνες οι οποίοι είχαν να αντισταθούν και κυρίως να μην υποκύψουν σε αυτούς που ήθελαν να καταλάβουν την πατρίδα τους. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι μεταξύ τους πια αρχίζαν, δηλαδή κατά πως φαίνεται, γιατί είχαν γνώση από την Αλβανία του τι έστει πόλεμος. Είδαν ότι ο επιτιθήμενος εχθρός και την Πάνοπλος δεν ήταν και ότι δεν μπορείς να το αντισταθείς. Μετά τα Χριστούγεννα περάσαμε σε αυτά τα μέρη εκεί, το Βαμβακόφλετο και το Σιδρόκαστρο. Πάμε προς το Καρατάσι, μέναμε μια εβδομάδα στο Καρατάσι. Το Καρατάσι είναι απάνω, ύψωμα, και κάτω ήταν το οχυρό Ρούπεν και όλα τα άλλα τα σχετικά, ας πούμε, του πολέμου. Όλοι πήγαμε εκεί, έρχεται τώρα ο λοχαγός, η δημιουργία των πολυβόλων θα πάει εκεί, η άλλη δημιουργία θα πάει από το άλλο μέρος, καθένας στη θέση μάχης. Αυτή δουλειά έγινε μετά το πρώτο δεκαήμερο του, αν θυμούμε καλά, του Ιανουαρίου τον Ιανουάριο του 1941. Να φτάσουμε όμως στη θέση και στην εποχή, στην ημέρα του πολέμου, ας πούμε.
Πήγαμε, κάναμε αναγνώριση όλο αυτό το διάστημα, κάναμε αναγνώριση, εκπαιδευόμαστε συνέχεια με τα όπλα τα νέα που είχαμε, τοποθετήθηκαν στις βάσεις, στις θέσεις της μάχης, τα όπλα και φυσικά περιμέναμε, ήξεραμε όμως, μας είχαν πληροφορήσει, γιατί εμείς ήμασταν και οι πυρήνες του λόχου, μας κάθε τόσο ο λόχαγός μας ενημέρωνε το πώς θα καταλήξουν, πώς θα γίνουν τα πράγματα δηλαδή, και να είμαστε ενήμεροι. Και αυτό συνέβαλε πολύ, δηλαδή, όταν άρχισε ο πόλεμος, συνέβαλε, διότι είμαστε προετοιμασμένοι πώς να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Αφού τακτοποιηθήκαμε στις θέσεις μάχης, εγώ είχα εντολή σαν βοηθός Δημηρίτου με τα δύο πολυβόλα να κρατήσω την οπίσθια πύλη του Ρούπελ, γιατί είχε μέσα 350 οπλίτες. Ήταν οργανωμένο, μεγάλο, πολύ μεγάλο και κράτησε μέχρι τελευταία. Είχα ως αποστολή αυτήν, αλλά τα δικά μας όπλα κάναν επισημασμένη βολή. Δηλαδή, επιτρίποδα ήταν και ό,τι έβρισκε μπροστά του και με κλειστά τα μάτια, ό,τι έβολε μπροστά του, επειδή ήταν επισημασμένο και απάνω στον πίνακα, πατούσε σκανδάλι μέρα οποιαδήποτε ώρα. Τα θέριζε μπροστά. Δεν άφηνε τίποτα. Τα όπλα αυτά ήταν με βενιλικές 5.000 μέτρα. Κατά συνέπεια, μπροστά του στα 200, στα 100, στα 300, όσο δηλαδή στα κοντινά, δεν άφηνε τίποτα. Άρχισε η επίθεση των Γερμανών. Τα πρώτα, τώρα εμείς είπαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ήμασταν πανέτοιμοι. Άρχισαν να πέφτουν οι αλεξοπτιστές. Εμείς τώρα στην πρώτη γραμμή. Πέφτουν οι αλεξοπτιστές, άρχισε το πυροβολικό, άρχισαν οι όλμοι, περιμένουμε όμως τους πεζούς. Τώρα με το πυροβολικό δεν μας εμπόδιζαν εμάς. Είχαμε κάποια θύματα από τις πρώτες μέρες, αλλά περιμένουμε να εκδηλωθεί η επίθεση, διότι εμείς αυτός ήταν ο σκοπός μας. Μια ομάδα Γερμανών πέφτει στην άκρη, στο δεξιό μέρος του Ρούπελ. Μου λέει ο σκουπευτής, Μαρκίδη, εγώ ήμουν στο άλλο πολυβολείο. Μου λέει, τι φωνάζεις, του λέω, δεν τους βλέπεις. Μεταξύ τους είδε και το άλλο πολυβόλο. Τραβάνε πολύ στα πολυβόλα, δεν γλίτσε κανένας αυτός, καμιά δεκαριά, 12 περίπου αυτή. Αυτή η επίθεση ήταν η πρώτη, ξανά δεν έγινε, αλλά έγινε μια άλλη επίθεση μετά από 2-3 μέρες. Και όσοι επλησίασαν εκεί σε εμάς, δεν γλίτσε κανένας. Και μέχρι σήμερα τώρα έχω μια υπόσχεση, εάν θα μπορέσω να πάω στο Ρούπελ, να πάω σε αυτούς που είναι εκεί υπεύθυνοι, να τους δείξω την τοποθεσία που πέσανε αυτοί οι Γερμανοί. Εκείνο που θέλω να πω όμως για την πρώτη επίθεση που κάνανε στην πύλη του Ρούπελ, όταν τελείωσε η μάχη, Παρασκευή το απόγευμα, παίρνω τον έναν σκοπευτή μαζί, του λέω, έλα ρε να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαν φύγει φυσικά οι περισσότεροι. Πάμε που λέτε, τι να δούμε. Οι Γερμανοί οι πρώτοι που είχαν πέσει ήταν πεσμένοι όλα πάνω στα σύρματα. Και όλο το διάστημα που ήμασταν εμείς από την πρώτη μέρα που βάζαμε, επειδή είπα και προηγουμένως, κάναμε επισημασμένη βολή για να χτυπήσουμε το υπόλοιπο μέρος, τον άλλο στόχο, οι σφαίρες περνούσαν από μέσα από τους Γερμανούς. Είδαμε λυπηθήκαμε δηλαδή και οι δυο που είδαμε αυτή την κατάσταση που από την πρώτη μέρα που πέσανε οι Γερμανοί, πέσανε σκοτωμένοι απάνω στη δική μας τροχιά. Εκείνη την ώρα που πήγαμε, του λέω πάνω, εμείς είχαμε πιστόλια επειδή ήμασταν εκεί. Λοιπόν, είχαμε μόνο τα πιστόλια. Βλέπουμε από μακριά, καμιά πινταριά μέτρα μέσα από τα κλαδιά, βγαίνουν οι Γερμανοί. Βγάλουν το πιστόλι για να τους αντιμετωπίσουμε. Σηκώνει τη σημαία ο Γερμανός, μια άσπρη σημαία.
Ναι, του λέω το Στράτο, τον λέγανε. Λέω, ρε Στράτο, τώρα πού μπλέξαμε. Να μου λέει, δεν είναι, δεν θα γίνει τίποτα. Τέλος πάντων, περιμένω, ήρθανε. Ήρθανε κοντά μας, πλησιάσανε. Ο ένας κρατούσε τη σημεία, πρέπει να ήταν βαθμοφόρος. Ήρθανε λοιπόν, μας χαιρέτησαν έτσι. Σαν να μας χάρηκαν, σαν να μας... να συγχαρούν για την, εν πάση περιπτώσει, την όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε. Και την ώρα βγήκαν και άλλοι δικοί μας αξιωματικοί μέσα από το όχυρο, χαιρέτησαν και αυτούς. Επειδή όμως εμείς είμαστε από το άλλο τμήμα, 200-300 μέτρα μακριά από τη θέση μας, λέω στον σκοπευτή, πάνε να φύγουμε, τώρα τους παραλάβουν άλλοι αυτοί. Η Θεσσαλονίκη είχε πέσει. Εμείς πολεμούσαμε μέχρι το 40 εκεί. Κατά επανάληψη οι Γερμανοί βγαίνανε με άσπρες σημαίες. Εμείς τους χτυπούσαμε. Ναι. Και τελικά έρχεται ένας σύνδεσμος από το λόγο και λέει, ρε παιδιά, δεν σας είπαμε να αφήσετε τα όπλα και να έρθετε στην έδρα του λόγου, διότι η Θεσσαλονίκη έπεσε. Τι πολεμάτε. Ναι, πολεμάμε αφού εμείς δεν μας ειδοποιήσει κανένας. Τι πρέπει να κάνουμε, να αφήσουμε να εγκαταλείψουμε το όπλο. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε ο αγγελιοφόρος, τι να κάνουμε, με κλάματα, με πόνος. Αφήσαμε τα όπλα μας εκεί. Εγώ είπα στους άλλους, βγάλτε τους ρυθμιστήρες των αερίων που είχαν τα πολυβόλα, πετάξτε τους. Αφήσαμε τα όπλα, αφήσαμε τα πυρομαχικά, κατεβήκαμε στην έδρα του λόχου. Στην έδρα του λόχου, ο λόχος συγκέντρωσε το λόχο, έκανε προσκλητήριο για τους φωνευθέντες. Από εδώ από την Ελσιάδα είχαμε το Τόβα Βασίλη, ο οποίος η γυναίκα του ζει, παίρνει τη σύνταξή της. Το δε όνομά του είναι στο ηρώον της Ελσιάδας. Επίσης είχαμε και κάτι άλλο, παιδιά, ένα πολυβόλο εκεί στο λόχο, έπεσε το πυροβολικό και τους εξόντωσε όλους, δηλαδή τους πλάκωσε με το αυτό μαζί, με όλους μαζί. Έπεσε η οβίδα πάνω στο πολυβολείο και τους πλάκωσε όλους. Εκείνο που θέλω να πω είναι όμως το εξής. Ο ενθουσιασμός παρά τα αυτά, ο ενθουσιασμός δεν έπαυσε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Από τις πρώτες ημέρες, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, ότι μας είχαν προετοιμάσει σε αυτό το θέμα που παρουσιάστηκε. Μόλις άρχισε ο πρώτος πυροβολισμός, τις πρώτες ημέρες που άρχισε ο πόλεμος, άρχισε με το πυροβολικό των Γερμανών. Άθλιο πυροβολικό. Εν τω μεταξύ όμως και τα δικά μας πυροβόλα που τα ξεχωρίζαμε από τον ήχο. Δηλαδή, αν πέφτανε 10 οβίδες Γερμανών, 20 απαντούσαν τα δικά μας πυροβόλα από το Καρατάς από πάνω. Και όπως ήταν το Ρούπελ κάτω, η σκάλισσα πάνω μέχρι το Καρατάς, που 500-600 μέτρα, ήταν όλα οχυρά αυτά με πυροβόλα. Όταν βάζανε, εμείς φωνάζαμε από τον ενθουσιασμό, περνούσαν οι οβίδες οι δικές μας, ξεχωρίζαν που σφύριζαν τα πυροβόλα τα δικά μας. Ενώ των Γερμανών, τσακ, έκαναν μια αέρα, πέφτανε, δηλαδή καταλαβαίναμε πότε θα πέσει κοντά μας το πυροβολικό, το γερμανικό, και πότε περνούσε, άντε παιδιά, ώρα καλή, ώρα καλή. Και τους είχαν αλλάξει τα φώτα. Στην αρχή είχαμε γιατί είχαμε και μια τέτοια τοποθεσία που ήταν απέναντι από το Ρούπελ, ήταν το χειρό, το Μπέλης, το βουνό Μπέλης, δίπλα ο Στερμόνας, και δίπλα από το Στερμόνα ήταν ο δημόσιος δρόμος. Μόλις πέρασαν από τη γέφυρα της Κούλας, που ήταν κοντά μας, από το Πορμαχώνα σήμερα, Πορμαχώνας λέγεται, πέρασαν τα πρώτα άρματα. Από τα πρώτα άρματα που πέρασαν, από τα πυροβόλα, τα αντιαρματικά πυροβόλα, το Ρούπελ που ήταν στη μένα, τα χρήστησαν. Αυτά έκλεισε ο δρόμος. Δεν μπορούσαν οι Γερμανοί να περάσουν. Ενώ είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά από εμάς δεν είχαν περάσει.
δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ήθελα να συνεχίσουμε, Κώστα, τη συζήτησή μας για τον πατέρα σου. Βρισκόμαστε εδώ στην Εορεστιάδα, ουσιαστικά κάνουμε και ξαναγράφουμε ένα κομμάτι της ιστορίας που αναφέρεται στη νεότερη περίοδο της Ελλάδας, στο Γιώργο τον Μαρκίδη, μια φυσιογνωμία η οποία ξεκίνησε από την Εορεστιάδα ή μάλλον από την Αδριανούπολη, για να φτάσει στο 1940, μετά στο Ρούπελ και μετά είχαμε μετά, σταματήσει είπατε, όταν πλέον... Είμαστε προς τα τέλη Απριλίου, ακριβώς, που είναι στην Εορεστιάδα. Έφτασε και ο Μάιος, άρχισε να ανησυχεί. Ήδη είχαν αρχίσει και φεύγαν, γιατί υπήρχε στον Πεντάλοφο ένας λόχος συγκεκριμένο του τάγματος Χελιδόνος, το οποίο συγκροτήθηκε στον Κέραμο, στο χωριό Κέραμο, και δώσαν και μια μικρή μάχη με Γερμανούς, γιατί εδώ πέρα ήταν Γερμανοί. Πρέπει να πούμε ότι το κομμάτι μετά την Άνθεια της Αλεξανδρούπολης... Από το Αρδάνιο και πάνω ήταν και κάτω Βούργαροι. Από το Αρδάνιο και πάνω ήταν Γερμανοί. Και αυτό το κομμάτι που συνόρευε με την Τουρκία το είχαν οι Γερμανοί για τους ευνόητους. Για λόγους δικούς τους. Άρχισαν αυτό και είχαν πάθει μεγάλη ζημιά. Συγκεντρωθήκαν, αυτή ήταν η πρώτη, και αυτό το κομμάτι που έφυγαν πρώτη, το τάγμα της Χελιδόνος, και ιδιαίτερα ο λόχος του Πενταλόφου, ανατινάξαν τη γέφυρα των Μαρασίων, περάσαν στην Τουρκία, τώρα φεύγουμε το ένα πάμε στο άλλο, γιατί αυτά συγκρίνουν με τον πατέρα μου, είναι πιο μπροστά. Έχουν όμως σημασία για να καταλάβει ο κόσμος και οι τηλεθεατές ακριβώς. Συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Ανατινάζουν τη γέφυρα των Μαρασίων, είχαν συμφωνήσει με τους Τούρκους να περάσουν και να φύγουν για να πάνε για τη Μέση Ανατολή. Εκεί οι Τούρκοι τους παίξαν βρώμικο παιχνίδι, πως συνήθως. Αφού ανατινάξαν τη γέφυρα και περάσαν επί τουρκικού εδάφους, βγήκαν οι Τούρκοι, είχαν ενεδρεύοντες, βγήκαν μόνο που δεν τους σκοτώσαν. Κώστα, θα ήθελα να σε διακόψω εδώ, γιατί υπάρχει μια ιστορία επίσης άγνωστη και πρέπει να το συνδέσουμε αυτό που είπες. Όταν έφυγε η ταξιαρχία κάτω από τον Εύρο, επικεφαλής ήταν ο σταματάρχης ο Ζήσης. Αυτός όταν πήγαν στην Κεσάνη, αυτοκτόνησε. Ακριβώς, επειδή αφοπλίστηκε και δεν μπόρεσε να αντέξει. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, αυτό δηλαδή συνδέεται, αφού έφυγε αυτός, γιατί ανατινάθηκε και η γέφυρα του Πυθίου. Ο Ζήσης πέρασε από εκεί, οι άλλοι λόγοι του Πενταλόφου πέρασε από εδώ. Και όλους μαζί τους περνούσαν από την Αντριανούπολη και τα χωριά και τους πετροβολούσαν και τους θεωρούσαν εχμάλωτους του πολέμου δικού τους. Ενώ αυτοί δεν συμμετείχαν στον πόλεμο. Και μάλιστα παζαρεύανε και την Ελλάδα και τη Θράκη. Δεν τους βρίζανε το αυτό και. Πες μου, Κώστα, πριν να συνεχίσεις, υπήρχαν αυτό που λέμε γερμανόφυλα ή βρετανόφυλα φυλάκια. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα από ό,τι μένει ο πατέρα του και από ό,τι λένε και άλλοι εδώ ντόπιοι, γιατί από εδώ ήταν εύκολο να περάσει απέναντι στην κρίση και από τα νησιά. Οι άλλοι που κάτω από Αθήνα και Πελοπόννησο ήταν μεγάλη φασαρία. Και πολλοί από αυτούς και ντόπιοι από εδώ την πάθαν. Συγκεκριμένα μια παρέα νεαρών, ένας Πλατσούκας, ένας Γουγουλίδης και άλλος ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, περάσαν από το προωθημένο φυλάκιο του σημερινού, το δικό μας, της Αγίας Παρασκευής. Αυτοί ήταν γερμανόφιλοι. Και τους βάλανε οι Τούρκοι και ο ένας σκοτώθηκε και οι άλλοι τραυματίστηκαν, βέβαια επαναπατριστήκαν μετά. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι, ο λόχος αυτός του Πενταλόφου πέρασε, θεωρήθηκαν εχμάλωτοι πολέμου από τους Τούρκους, πήγαν στο Βουδού Κυπρού. Αυτός ο λόχος, ο διοικητής τους, ο Ζήσης αυτός όπως προείπες, μην αντέχουν γιατί τους πήραν τα ξύφη, τους πήραν τον οπλισμό, ενώ ήταν να περάσουν με τον οπλισμό τους μαζί να φύγουν για να πάνε για τη Μέση Ανατολή. Δεν τα άνοιξε και αυτοκτόνησε. Παρόλα τα αυτά όμως, αυτή η ιστορία μετέπειτα, για όσους ακολουθήσαν και φύγαν, το σύνολο, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, γιατί οι αριθμοί παίζουν, μιλάει για καμιά 270, οι οποίοι προωθηθήκαν στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη στην Ήγδη, κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα, και από εκεί γινόταν αποστολές. Μόλις συμπληρώνταν ο αριθμός σταδιακά από το Ουζού Κύπρου στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη στην Ήγδη και από την Ήγδη για το Χαλέπ της Συρίας. Κώστα, υπήρχαν χρηματισμός, έτσι, δηλαδή όλο αυτό γινόταν, φαντάζομαι. Βεβαίως, και από τους Εγγλέζους και από τους Γερμανούς. Και από τους Γερμανούς. Οι μόνοι που δεν χρηματίζονταν, δεν ξέρω βέβαια από αυτό, αλλά από αυτούς που πέρασαν, κανένας δεν ήταν στέση να χρηματίσει τους Τούρκους να περάσει.
γιατί όλοι ήταν άφραγοι και φουκαράδες, δεν ήταν κανένας. Δεν μου λες τώρα, έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν καταρχήν για να γλιτώσουν από αυτό που ζουν εδώ πέρα μέσα, αλλά και για να συνεχίσουν να πολεμούν. Εγώ θα το έλεγα και για τους πονηρούς, ότι πηγαίναν και για να καλοπεράσουν, γιατί υπήρχε πείνα εδώ πέρα, υπήρχε δυστυχία. Τι είχε να χάσει ιδίως ελεύθεροι, αλλά δεν ήταν μόνο ελεύθεροι, ήταν και οι οικογένειες που φεύγαν. Και μάλιστα και η οικογένεια του παππού μας έφυγε και πήγαν μέχρι την Πάντο μου και γύρισαν πίσω. Και όχι μόνο αυτό. Από εδώ η οικογένεια του μετέπειτα δημάρχου του Πανταζίδη, ένας γιατρός Ποταμιάνος. Πάρα πολλοί είχαν φύγει με οικογένειες, οι οποίοι άλλοι γύρισαν από την Πάντο μου πίσω, άλλοι πάλι περάσαν στην Τουρκία και περάσαν στα νησιά. Λίμνο, Λέσβο. Ναι, πέρασαν στα νησιά και ξαναγύρισαν πάλι. Στην πάση περιπτώσει επανέρχομαι στο αυτό του πατέρα μου. Φεύγει το αρχές, τέλεια Απριλίου, αρχές Μαΐου, πηγαίνει στη Βίσσα, σκόπιμα. Στη Βίσσα είχε συγγενείς πάλι από τη γιαγιά την Κατίνα. Και πήγε, κατατάχθηκε κατοχικός χωροφύλακας, έκανε το χωροφύλακα. Μέχρι που να βρει τον τρόπο για να φύγει να πέρασει απέναντι. Όταν βρήκε τη σειρά, αυτό λέει του ένα θείο Σπύρο. Λέει, θείο Σπύρο, πήγαινε αύριο λέει, στο τμήμα να πάρει τις κουβέρτες και τα στρώματα. Εγώ λέει θα φύγω. Παππούς ήξερε που θα πάει. Αφού τον, πού θα πας, παιδί, τι θα κάνει, δεν ξέρει αυτό που όλοι μου είναι. Όχι, εγώ λέει θα φύγω. Τώρα αυτό που είπε προηγουμένως. Ήταν, όπως είπα και για τους πονηρούς, ότι πήγαν να καλοπεράσουν. Αλλά από ό,τι απεδείχθηκε, δεν καλοπεράσαν. Γιατί αφήσαν και ανθρώπους εκεί πέρα στα πεδία των μαχών, ήταν και ανάπηροι πολλοί και πήγαν γεγονότα πολλά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Έφυγε, πέρασε μέσα. Την επόμενη μέρα το πρωί που πήγε ο παππούς να πάρει από τον αστυνόμο ό,τι είχε αφήσει, τον μπλαστρώνω τον παππού στο ξύλο, πού πάει ο Γιώργος, γιατί δεν ήρθε ο Γιώργος, μήπως πέρασε στην Τουρκία, μήπως έκανε, και την πέρασε ο παππούς, τον δέρναν δύο μέρες. Γιατί ποιος του έφυγε, παράτησε το τμήμα και έφυγε. Τέλος πάντων, όταν πέρασε με άλλους τέσσερις. Πατέρας μου, ο Δουλγερίδης ο Δημήτρης, ο Πολυλογίδης ο Σωτήρης και ο Βαγγέλης ο Παπάζωγου. Εδώ τώρα να δεις μια αυτή. Ο Δουλγερίδης ο Δημήτρης, το όνομα μπορεί να είναι γνωστό, ο γιος ήταν, είναι χειρούργος, γιατρός στη Γερμανία, τέλος πάντων. Είχε μια κόρη τότε, νιώπαντος ήταν αυτός. Άφησε την οικογένεια και έφυγε. Όταν περνούσαν από ανάκριση, γιατί περνούσαν από μια ανάκριση αυτά, τον ρωτάει ο Τούρκος συνταγματάρχης. Καταρχήν να πούμε και τάμα ότι για να περάσεις απέναντι και να γίνεις δεκτός, έπρεπε να είσαι αξιωματικός και όλοι είχαν ψεύτικες ταυτότητες. Με την επόμενη, σούμπας είσαι αξιωματικός. Τον λέει, είσαι αξιωματικός εσύ. Λέει, ναι. Είσαι παντρεμένος, ναι. Παιδιά, έχω, λέει μια κόρη. Και άφησε του λέει την οικογένειά σου να πας να πολεμήσεις, όπως λες. Δεν φοβάσαι μήπως οι Γερμανοί κάνουν αντίπερα, σκοτώσουν τη γυναίκα σου. Κοίταξε τώρα να δεις την απάντηση. Ενός τέλος πάντων αγραμμάτου ανθρώπου, τι γυρνάει και του λέει, και να σκοτώσουν τη γυναίκα μου, θα πάρω άλλη, και να σκοτώσουν το παιδί μου, θα κάνω άλλα παιδιά. Πατρίδα του λέει, θα έχω. Αυτό μου θυμίζει τις απαντήσεις των σουλιωτών που δίνανε στους Τούρκους όταν πολιορκούσαν. Αυτό ποιος ένας άνθρωπος, αν τον πούμε αστοιχείωτο, να τον πούμε δηλαδή, άφησε την οικογένειά του και πήγε να καλοπεράσει αυτός. Την ίδια απάντηση έδωσαν οι Σουλιώτες όταν πήρανε το παιδί Τούρκιο Σόμηρο και χωρίς να το ξέρει όμως αυτός ο άνθρωπος. Τα πάρω άλλη, παιδί θα κάνω άλλα, πατρίδα θα έχω. Και στις μέρες μας τώρα η πατρίδα κυκλοφορεί στα στόματα πολλών. Τώρα πώς εννοεί καθένας την έννοια πατρίδα. Φεύγει λοιπόν. Φεύγει από εδώ, πηγαίνουν στο Ζουνκιπρού. Αφού όπως είπαμε πριν, είπαμε την ιστορία αυτή με τους αριθμούς, αφού συμπληρώθηκε ο αριθμός, προωθήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τώρα σου πω και ένα άλλο όμως, ότι αυτή η αποστολή που πήγαν από εδώ είχαν την τύχη, που σου είπα το όνομα Πολυλογίδης, ο Τούρκος ο συνταγματάρχης που ήταν στο Ζουνκιπρού, εκεί είχαμε μια άλλη αυτή. Το ρωτάει και αυτό, του λέει, εσύ είσαι αξιωματικός, από πού είσαι, λέει, την Ρωσιάδα.
γυρνάει ο Τούρκος και τον λέει, εμένα λέει, με γνωρίζεις? Συνταγματάρχη Τούρκος. Την γνωρίζω αυτή την ιστορία και είναι καλό να την πεις, γιατί έχει ενδιαφέρον και κατασκοπευτική. Ναι, όχι λέει, δεν, δεν, καλά λέει. Το σπίτι σου λέει, δεν είναι στο τάδε μέρος, το μαγαζί σου δεν είναι εκεί πέρα, στο σημερινό που είναι η πρωτομή του σταθάτου. Γωνία, απέναντι από τη χρυσή γωνία, εκεί ήταν, είχαν μπακάλι που είχαν αυτοί. Απ' έξω λέει, ποιος σκούπιζε λέει, το μαγαζί του πεζοδρόμου, είχαμε λέει έναν άλλη. Εγώ ρε λέει, είμαι λέει, ποιος να φανταστεί ότι αυτός ο γύφτος ήταν Τούρκος αξιωματικός. Δηλαδή κατά σκοπία του δούλευε. Για χρόνια. Ναι. Αυτό όμως του βγήκε σε καλό με την γνωριμία αυτού. Ήταν από τις μοναδικές αποστολές η οποία προωθήθηκε κατευθείαν από το Ζούρκι Πρόεδρο Κωνσταντινούπολη και αυτό κατευθείαν συνήγδη. Δηλαδή κερδίσαν τουλάχιστον 2 μήνες. Συνήγδη κατήσαν καμιά 2 μήνες, 2,5 μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός. Ο ποτητός αριθμός, γιατί κατά διαστήματα γινόταν έχοδη από τον Ερυθρό Σταυρό και γινόταν καταμέτρηση και από τα γερμανικά προξενία και, από, και εκεί είναι αυτό που προείπες, εκεί έπαιξε το χρήμα πολύ. Που και καλά κάνουν αυτοί σε όλες τις περιπτώσεις, οι Τούρκοι εννοώ, τα οικονομάνε. Τώρα, περνούνε μέσω Συρίας. Περνάνε από, από την Ήδη, περνάνε στο Χαλέκ της Συρίας. Εκεί ήταν το ΓΚΕΣ. Το ΚΕΣ σημαίνει Γενικό Κέντρο Ελληνικού Στρατού. Εκεί γινόταν όχι διαλογή, γιατί όπως του είπαμε ήταν και οικογένειες. Ή όπως και το άλλο, ότι εγώ δεν θέλω να καταταγώ στο στρατό, θέλω να πάω ως πρόσφυγας. Αυτοί πηγαίναν, οι πρόσφυγες, όταν δηλώναν πρόσφυγες, όταν προωθούνταν στην Αίγυπτο ή στην Παλαιστίνη, γιατί Παλαιστινιακό κράτος υπήρχε. Ισραηλινό κράτος δεν υπήρχε. Προωθούνταν και πηγαίναν σε άλλα στρατόπεδα. Δηλώσαν ότι θα καταταγούν στο στρατό, δώσαν τα στοιχεία της μονάδας που προϋπηρετούσαν σε όποιες μονάδες και καταταγόντουσαν στο στρατό. Μόλις συγκεντρώνονταν και εκεί τα ανάλογα τμήματα, τους προωθούσαν στην Παλαιστίνη και ανάλογα στο αυτό. Ο πατέρας μου, η πρώτη πρόταση μετά από τον ΓΚΕΣ ήταν πήγαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί να πούμε και το άλλο, ότι όλα τα στρατεύματα από τις κοινοπολιτείες και από αυτούς φευγάτες από την Ελλάδα ανήκαν στην 8η στρατιά που μετέπειτα είχαν διοικηθεί τον Μοντγκόμερι. Απαρτίσαν την πρώτη ελληνική ταξιαρχία, η οποία πρώτη ελληνική ταξιαρχία έλαβε μέρος στη μάχη της Λιβύης, στη μάχη του Ελαλαμέη. Τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ουσιαστικά δηλαδή στο κομμάτι αυτό που ο Ρόμελ προσπάθησε να φτάσει και έφτασε μέχρι τις πύλες της Αλεξάνδρειας. Για τα πετρέλαια και όλη αυτή την ιστορία και αναγκαστήκαν οι Αγγλέζοι να κάνουν. Από το Χαλέπι λοιπόν, γιατί υπάρχει. Το Χαλέπι εκεί έγινε τη συγκρότηση των τμήματων. Ωραία, από εκεί λοιπόν φεύγει και κατατάσσεται στην πρώτη ταξιαρχία, η οποία δημιουργήθηκε. Όσοι πηγαίνουν για τον πρώτο ταξιαρχείο. Η οποία δημιουργήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Προωθούνταν στην πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Η οποία πάλι αν δεν κάνω λάθος. Άνοιξε σε μια νεοζηλανδική ιεραρχία. Αυτά γίνονται τον Ιούνιο. Το Μάιο έφυγε από εδώ, περίπου τον Ιούλιο. Ιούλιο-Αύγουστο του 1941. Και το πρώτο καιρό ήταν και δύσκολο να συγκροτηθούν. Πώς θα φύγουν, πώς θα κάνουν. Συμπατριώτες από εδώ υπήρχαν μαζί του. Ναι, εκτός τους 4 αυτού. Είχε βρει και άλλους. Ότι τελικά. Και τον αριθμό αυτών που θα πω δεν είναι ακριβής, είναι πολύ περισσότεροι, αλλά αναφέρεται γιατί μετά όταν γυρίσαν πίσω ιδρύσαν το σύνδεσμο, πανελλήνιο σύνδεσμο εκστρατευτικών σωμάτων μέσης Ανατολής, ερμηνητών, ιερολογητών και είχαν και τα παραρτήματα. Παράδειγμα, το συνορίσαν το παράρτημα Ρουστιάδος. Θεωρούνταν μέλη όσοι ήταν ταμιακά εντάξει και καταγεγραμμένοι. Από την Ορουσιάδα, μόνο από την Ορουσιάδα συμπεριλαμβανομένου, το Νεοχώρι και την Καβίλη και τη Βίσσα, μερικοί ήταν και από τη Βίσσα, ήταν 34 ρημινίτες και 13 ιερολοχίτες. Που έχω κατάσταση, γιατί
Παρεμπιπτόντως, ο πατέρας μου από, από τον επαναπατρισμό και μετά μέχρι και που πέθανε, ήταν του τοπικού παραρτήματος πρόεδρος ερμηνευτών νερολογητών. Και τις καταστάσεις και ό,τι αυτά είχα τα έδωσα στο μουσείο. Και αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω και ονοματιπώνυμο αυτών των 34 και των 13. Οι ερολογίτες, μάλλον ο Ιερός Λόγος, ήταν το πρώτο καταδρομικό σώμα του ελληνικού στρατού. Το οποίο εκπαιδεύτηκε από Εγγλέζους, από το ΣΑΣ, αν θυμάμαι. Έτσι λέγεται, ναι. Τη ΣΑΣ, που οι Αγγλές κομμάτους θεωρούνταν οι πιο σκληροί. Και κάτι άλλο πάλι είναι λίγο κόμικο, το εβραϊκό δηλαδή. Περισσότεροι πηγαίναν στον Ιερό Λόγο, με τουλάχιστον από εδώ ορσιαδίτες, για να ανοιγούν σε αεροπλάνο, γιατί θα γινόταν ανεξυπνητιστέ. Και έτσι ουσιαστικά, όταν μετέπειτα πήγανε στα νησιά, έτσι, φτάσανε και εκεί. Τώρα, βρισκόμαστε λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Ναι, είμαστε τώρα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί συγκροτήθηκε, αφού τμήματα της ταξιαρχίας ή και ολόκληρη ταξιαρχία συμμετείχαν στις μάχες του Ελαλαμέ, της μάχης της Τινησίας και οπουδήποτε άλλο αυτό, άρχισαν να προκύπτουν τα μίζερα πράγματα. Άρχισε να διεισδύει το κομμουνιστικό στοιχείο, να διαβρώνει μονάδες με απότερο σκοπό τη διάλυση των μονάδων. Και όπως το πέτυχα. Τώρα, γιατί το κάνουν, άποψη του πατέρα μου που το ζήσε και άποψη δική μου μετέπειτα και από ό,τι απεδείχθηκε και στην κατοχή, το αριστερό κομμάτι της πατρίδος μας δεν ήθελε να υπάρχει άλλη τουλάχιστον ένοπλη δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους αντισταθεί. Για δικούς τους σκοπούς. Και όπως λέγανε μετέπειτα, απελευθερωθήκανε λέει από τους Γερμανούς, θα φορτωθούμε τους Εγγλέζους, μα άμα δεν φορτωνόμασταν τους Εγγλέζους, θα φορτωνόμασταν τους Ρώσους. Και εν πάση περιπτώσει τα πράγματα είχαν μοιραστεί. Τι δουλειά είχαν αυτή η μικρή. Τέλος πάντων, και πάντως, αυτή η ιστορία πραγματικά πονεμένη και δίχασε και πάρα πολύ. Αποτέλεσμα όμως ήταν τι, ότι διαλύεται η, πρώτη ταξιαρχία, κομμάτια τα οποία δεν πειραχτήκαν. Αυτή η δουλειά πρέπει να έγινε γύρω του 42, αρχά 43. Ιδρύεται η δεύτερη ταξιαρχία. Είναι ο Τσιγάντες λοιπόν τότε. Ορίστε. Είναι ο Τσιγάντες. Όχι, δεν φτάσαμε. Δεν έχει έρθει ακόμα με τον Τσιγάντη. Ιδρύθηκε η δεύτερη ταξιαρχία, η οποία έχει και αυτή το ίδιο αποτέλεσμα. Ο Τσιγάντες επεμβαίνει και κάνει. Ιδρύει τον Ιερό Λόγο μόνο με αξιωματικούς, με τους 270 πρώτους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Να κάνω τώρα μια παρένθεση μέσα και όχι υπαξιωματικούς, αντιπασπιστές. Ο πατέρας μου δεν έφυγε από εδώ και πήγε εκεί πέρα και αφού πήγε, μετά πήγε σε αγγλικό σχολείο αντιπασπιστών. Ενώ ήταν λοχίας, προήκτησε αντιπασπιστή. Έκανε 6 μήνες σχολείο για να βγει αντιπασπιστής. Οπότε, όταν ο Τσιγάντης έκανε αυτό, προσχώρησε. Γιατί η μονάδα τους δέχτηκε το πλήγμα της ανταρσίας, να το πούμε, ανυπακοή. Συναρχέ γνώσαν με ανυπακοή, απίθαρχη. Είναι επιστάτε, λέει, από το 17 μέχρι το 1940. Και αυτοί υπηρετούσαν. Δηλαδή, το παράπονο μα είναι εμά, γιατί μα πήρανε από το 17 μέχρι το 40, 23-24 κλάσει. Και όταν πήγαμε στην επιστοφόρηση, στην Πελοπόννησο κάτω, βρήκαμε άνθρωπο μόνο με 10 κλάσει, με 12 υπηρετήσει. Αυτό το έχω παράπονο σε όλη τη ζωή μου. Που εν πάση περιπτώσει, μας καθίσανε στο Δημότυπο, ξαναπήγαμε, καθίσαμε στο Τάγμα Κινήσεως Πολυβόρων Ε3, 901-1, ΤΑΦ-ΤΑΦ 901. Λοιπόν, εκεί είχαμε το διοικητή μας τον κύριο Κωστόπουλο. Με αυτόν ξεκινήσαμε, μας πήγανε στο Βέρμιο. Από το Βέρμιο μας τοποθέτησαν στο ζωοδόχο γη, έξω από την Καστανιά. Μας πήγαν, πιάσαμε το ξεροδίβατο, πιάσαμε την ελληνική κλεισούρα, και στην τοποθεσία Νταούλ, εκεί εγκαταστάθηκε το σύνταγμά μας, όλοι μαζί, και για να κρατήσουμε άμυνα εμείς, για να μπορέσουν να οπισθοχωρήσουν τα στρατεύματά μας από την Αλβανία. Οι οποίοι και οπισθοχωρούσαν διαμέσων ιστορίων, πίσω από την Καστοριά. Οπισθοχωρούσαν αυτοί και ερχόντουσαν στο Πάτριο. Και εν μεταξύ, εκεί που ήμασταν εμείς, έπεσε και η Σερβία, και έγινε κι άλλο μας. Πιο μπροστά την ίδια βραδιά ήταν το 46 Απριλίου, ήταν η μέρα του Μαΐου, Κυριακή.
Τότε μας χτυπήσαν οι Γερμανοί στη θέση που είπαμε Νταβούλη. Εκεί του 41. Εκεί μας χτυπήσαν οι Γερμανοί. Τη βραδιά εκείνη που έγινε πόλεμος, πιο μπροστά κάτω στον κάμπο της ελληνικής κλεισούρας, ήταν το σύνταγμα των 12 νησίων, οι οποίοι κατέρευσαν αμέσως. Την ίδια βραδιά πέσανε. Και εμείς είχαμε κάτι πρόχειρα χαρακόμματα κάπου δύο πιθανές τρεις που να πρωτοκριθείς και πού να κάνεις εκεί. Δεν προλάβαμε τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλοι είναι το συνταγματάρχης πόνεζε, ο σιγανάκης σταγματάρχης πόνεζε. Παιδιά, μην φοβάστε, είμαστε εντάξει, ξέρω από τι, αλλά οι Γερμανοί ερχόντουσαν όρθιοι. Ερχόντουσαν όρθιοι με τις, τα φυσίγγια κρεμασμένα, τα αυτόματα. Εμείς με τα ελληνοδούφικα βάζαμε τα πολυβόλα, τα κότσια, γιατί ήμασταν τάγμα κινήσεων των πόλων. Και εκείνη την βραδιά, μάλιστα, μεταξύ των πολλών νεκρών είχαμε και 4-5 την ουσία. Που τότε και ο Τσουκουτούδης Βαγγέλης, Τσουκουτούδης Μασκίδης, που τότε και ο Πατσάς, και τότε και ο ένας Εβραίος, και τότε και ο Μαρακουτίδης, τα παιδιά τους που είναι εδώ πέρα, επιτροπή υπόφου. Λοιπόν, και ένας Σαμαραδίδης από το Σαλόνι είχαν το τόσο και σκοτώθηκε κι αυτός, και ο Σιγανάκης Τραγματάρχης τραυματίστηκε. Εκείνη την ημέρα ήρθαν την ίδια βραδιά, οι Γερμανοί μας παίρνανε τα όπλα, μας τα πετούσανε, άιντε μαντάμ, μας λέγανε. Δρασκέλεσαν τον Νταούλη την τοποθεσία, περάσαν, φτάσανε στη Βέργα, από τη Βέργα φτάσανε στον Ιστόριο. Από τον Ιστόριο θα περάσουμε τον Αλιάκμονα. Μόλις περάσαν τον Αλιάκμονα, ήρθαν τα Στούπες, βομβαρδίσαν τη γέφυρα του Αλιάκμονος, κατέρευσε, μείναμε από την άλλη πλευρά εμείς, ρίχναν προκηρύξεις αυτοί οι Γερμανοί σε εμάς τους Έλληνες, λέγοντας αδερφοί Έλληνες, φίλοι Έλληνες, στο αριστερόν, για να βομβαρδίζουν τους Άγγλους, διότι είχαν ανασυνταχθεί τα αγγλικά στρατεύματα, είχαν μέσα Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς. Ήρθαν αυτοί, περάσαμε τη γέφυρα, τη χαράδρα του θανάτου, έτσι την είπαν, τη χαράδρα των κρεβενών. Και επειδή είχαν πυρομαχικά δικοί μας σκεπασμένα, τρόφιμα σκεπασμένα, βομβάρδισαν το δάσος, πήραν φωτιές εμπριστικές εξυγκόντες, πήγανε αυτοί, φύγανε και εμείς από εκεί, την Καλαμπάκα, πάμε στην Καλαμπάκα, ανασύνταξη λέτε. Μας ανασυντάξουν, φεύγουμε εμείς τη νύχτα, πάμε για τα Τρίκαλα. Καμιά 20 χιλιόμετρα ήταν από εκεί, πάμε στα Τρίκαλα. Μας βρίσκουν την επόμενη μέρα το πρωί, πάλι τα Στούκες και βομβαρδίζουν τα Τρίκαλα. Σκοτώνουν καμιά 100-120 Τρίκαλα. Όλοι αφήσαν τα σπίτια, τις πόρτες, τα μαγαζιά ανοιχτά και πήγαν στα βουνά. Οι άνθρωποι. Κάτι ωραίες κουβέντες, κάτι αυτά πεταμένα, τα μαγαζιά τους θυμαμένα και πήραν τα βουνά και αυτοί οι άνθρωποι. Εν συνεχεία εμείς ξεκινήσαμε, φύγαμε διασκορπισμένοι πλέον. Όλο το τάγμα μας είχε διαλυθεί. Το 1940-28 Οκτωβρίου ήμουν 19 μηνών φαντάρος. Εγώ υπηρετούσα στο 5ο Σώμα Στρατού. Ήμουν τηλεφωνητής συντάγματος με έναν ξαδέρφο τηλεφωνητής σώματος. Και λίγο πολύ ήξερα μη από 6 μήνες μπροστά που θα μας χρησιμοποιούσαν. Το 1940, από το Μάρτιο μήνα, αρχίσαμε να βγάζουμε τα πυρομαχικά από τις αποθήκες, να τα βγάζουμε έξω, να τα σκευάζουμε στα βουνά, να τα σκυπάζουμε. Να μην μας βομβαρδίσουν. Περιμένουμε από τους Βουλγάρους φυσικά. Και 28 Οκτωβρίου όταν έγινε, το 5ο Σώμα Στρατού και ειδικά την αρχή της Κομωτινής ήταν όλοι στα βουνά. Ένα πρωί ήμουν και σιτιάρχες. Ήρθα να περιλάβω τροφήματα για το στρατό. Πιάστηκα στο στρατόπεδο. Το πρωί σηκώθηκα για να κατηγορήσει την Αλεξανδρόπολη να ψωνίσει. Σκοπή με λένε, απογορεύεται, δεν έχεις να πας πουθενά. Μα τους λέγω, εγώ θέλω να φύγω να προλάβω. Μην βγάλεις να φύγεις, λέει, θα έρθουν εκείνοι. Και μετά μια ώρα φυσικά αρχίσαν να χτυπούν καμπάνες, να σφυρίζουν οι σύριγγες, ό,τι έγινε η επιστράτευση. Ήρθε όλος ο στρατός από τα βουνά, ειδικό σημαν το πυροβολικό, η πυροβολαρχία μας. Ξεφόρτωσαν τα πυροβόλα, έβαλε διοικητής λόγο. Πήραμε λίγο σιτό ό,τι βρέθηκε και βγήκαμε έξω από την Αλεξανδρούπολη σε ένα χωριό, Αφιτρίτ λεγόταν τότε. Και τώρα ακόμα στην Αφιτρίτ. Σε Καρδεκλή το έλεγαν στα παλιά, Αφιτρίτ τώρα. Και αρχίσε η επιστράτευση από το βράδυ, κάτι στις 5 ώρα. Ήρθαν, τους αλλάζαμε, τους δίναμε όπλα, ρούχα, ό,τι χρειαζόταν. Και μια πυροβολαρχία έφυγε για την Αλβανία και εμείς μείναμε εδώ. Στις 5 Μαρτίου
Ξεκίνησαμε κι εμείς από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη. Δεν ήξεραμε που θα πάνε. Έφτασαμε μέχρι τη Βέρεια. Από τη Βέρεια μας πήγαν στην Άουσα. Από την Άουσα ξεκίνησαμε κάθε ένας όπου φτάσει. Έφτασαμε στην Δυσούρα που είπε ο κύριος Μαυρίδης. Εγώ ήμουν πάνω στο παρατηρητήριο με έναν ανθρωπολογάκο και έναν πολυβολητή. Τα γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν τον Αιάκον ποταμό για να κόψουν τη γέφυρα. Στην επιστροφή ένας πολυβολητής με τον πολυβόλο χτύπησε ένα αεροπλάνο γερμανικό. Άμα χτύπησε το αεροπλάνο, δεν πέρασε μισή ώρα, ήρθε ένα αναγνωριστικό. Μας βρήκε λίγο πολύ που ήμασταν. Σηκώθηκαν 50 αεροπλάνα γερμανικά και ήρθαν βομβάρδιζαν στην Γλυσσούρα. Εμείς απάνω στο παρατηρητήριο δεν πάθαμε τίποτα, αλλά μέσα στις χαράτες ήταν κανένας δυο τάγματα στρατός, όπως είπε και ο κύριος Μαυρίδης, δεν έμεινε κανένας. Από εκεί μας πήραν, πέρασαμε τον Αλιάκο ποταμό, έφτασαμε σε ένα χωριό στην Κοκκινιά. Εκεί στην Κοκκινιά στήσαμε τα πυροβόλα μας, είχαμε λίγα βλήματα, τα ρίξαμε στη γέφυρα, έκαναμε κάτι μικροζημιές στους Γερμανούς. Μικροζημιές μεγάλες ήταν, τέλος πάντων τις πούμε μικρές. Αλλά δεν κράτησαν ούτε ένα 24ωρο. Πάλι πέρασαν οι Γερμανοί. Αναγκαστήκαμε σε κάτω, παραδόθηκαν στους Γερμανούς, μας πήραν στα όπλα. Μας πήραν, μας πήγαν στο στρατόπεδο της Κουζάνης. Ως εχμάλωτοι. Μαζεύτηκαν, είχαμε 6-7 χιλιάδες στρατός. Μας ξυμηλρώνουν μια πυροδαρχία και μας στέλνουν εδώ στον Εύρο. Κάλιστα με κάμπους μέρες στο Φιλί, μετά στο Δημότικο. Από το Δημότικο ήταν στο Πίθιο. Εγώ έγινα σύνδεσμος και το λογαγό ακόμα τους είχε άλλος υπερέτη. Λοιπόν, εδώ μας έρχεται μια διαταγή 15 Φεβρουαρίου 41. Εσείς ήμασταν για εδώ. Μία πυροδοαρχία ήμασταν στο Πίθιο και δύο ήταν στην Αφιτρίτη, στον Άβαντα και μία ήταν ο Γυρμίδης Άγγελος στο Σιδερόκαστρο. Εκεί αυτές οι πυροδοαρχίες είχαν με τα κανόνια Δαγγλί. Τα Σνάιντερ πήγαν στο μέτωπο. Εκεί εκπαιδεύκαμε στα Σνάιντερ. Σνάιδερόνα, πυροβόλα και λαϊδούσα. Λοιπόν, μας έρχεται μια αδελφή, εγώ το έγγραφο αυτό, ο λογαγός μου λέει, θα τανίσουμε το έγγραφο, ήρθε να πούμε, ο Μπρίζος ήταν εδώ στο Δημότικο, συνταγματάρχης, άνοιξαν το φάκελο, το φάκελο γράφω μέσα, να μετακινηθεί η πυροδαρχία για να πάει και την Αλεξανδρόπολη. Εκεί δε, στην Αλεξανδρόπολη, οι πυροδαρχίες έγιναν μια μοίρα. Κάποιος μεταξά λέγονταν ταγματάρχης από την Αφιετρίτη. Και μας ανέλαβε το 84 σύνταγμα με τον συνταγματάρχη Ρογκόπουλος Γιώργιος, ταξιάρχος σκοτώθηκε εδώ στο Μάλτεπε. Εδώ σκοτώθηκε όταν ήρθε το 47, με αγκάλιασε και άρχισε να με φιλιάζει. Εδώ είχε λέει. Λοιπόν, ξεκίνησαμε από εδώ, πήγαμε στη Βέρεια, όλο το στρατεύμα. Παρατηρείται ο Ιωάννης Κουτουλάς, ανέλαβε κάποιος άλλος ύστερα. Μας ακολούθησαμε το 84 σύνταγμα. Με το πρώτο συνταγματάρχη λέγονταν, τώρα που μιλάει από το Απόστολος, Αποστολόπουλος, Απόστολος, δεν μιλάει ένας από το Μπαμπάτ. Αποστολόπουλος, Αποστολόπουλος. Λοιπόν, ταγματάρχης, πρώτο ταγματός, δεύτερο ταγματός, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, κάλιστα από εδώ πήγαμε στο Βέρνιο. Άνω σχελί, κάτω σχελί, κεντρικό σχελί. Εγώ ήμουν σύνδεσμος, πήγαινα και έρχομαι μαζί. 20 του μηνός, Μαρτίου, μας έρχεται μια τέτοια και χωρίζουμε ένα κανόν και του πηγαίνουμε αντίκρα στη Ντούλα, στα τρία πηγάδια, στο μοναστήρι αντίκρα, ένα κανόν,
χωρίζεται, φαντάσου πόσο μας είχαν, πόσο μας πέρδευαν. Του κάνουν ποιος θα του δώσει διαταγή εκεί μαζί. Εγώ θα είμαι ακόλουθος του εγώ και ολοχίας παρατηρητής και ολοχίας βουλής. Αλλά ο κοινός παρατηρητής απαραίτητος. Είχα το ολοχία, είχαμε φωτογραφία, είμαστε κιόλας. Ολοχίας Δημητριάδης Βασίλειος Λεοντάν. Μαζί σαν αδελφία ήμασταν. Απλώσαμε εκεί 30 πομπίδες τηλέφωνο στο ύψωμα του Ναούσης. Αντίκρατορα τα έβαλαμε με την Σερβία. Λοιπόν, μας αντικρίζει ο Σιτιστής, πήγαμε σε έκανα μια αναγνώριση, αν τον αντικρίζει ο Σιτιστής και λέει, κύριε Λοχαγέ, ένα καλά μαντάτα λέει. Τι μαντάτα, λέει ο Άξονα, αυτή η Σερβία λέει γύρισε με την Αγγλία λέει. Αυτό εγώ τότε είπα, λέω κύριε Λοχαγέ, σήμερα νηστικός είμαι, αλλά θα κάτω λέω μία εβδομάδα ακόμα νηστικός, αυτό το καλό που έμαθα λέω. Μπράβο μου, τέτοια πάλι καριά έχω λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί 10 Απριλίου, 6 Απριλίου, ώρα 5 και 10 λεπτά, μας χτυπάει η Γερμανία. Μας διαβάζουν το διάγγελμα του βασιλιάς και ο βασιλιάς λέει, έχω 4.000 τραυματίες και κρυολοπαθείς, θα τους παρουσιάσω εκείνους και χτύπαμε λέει του Χίτλερ, άμα δεν ντραπείς που είσαι τόσο άξιος. Με δύο αρκούδες τα έβαλαμε. Τέτοια παλικάρια είχε η Ελλάδα. Λοιπόν, όλος ο στρατός έκλαιγαμε. Βρουχή ευρεχή. Λέω κύριε Λοχαγέ, εμένα μη λυπάσαι. Αλλά να λυπηθείς τα λόγα, το άλογο στο δικό του, για αγορασμένο. Να πάω λέω στο χωριό, στο τάγμα. Ναι λέει, να πας εκεί στο τάγμα λέει. Στο κύριο ταγματάρχη να του πεις λέει, ότι αν έχει κανένα έγγραφο, να σου το δώσει. Εκεί λέει ταγματάρχη μου, λέει, ακόλουθο του Μιλτιάδη, καλό του παιδί. Τέτοι παλικάρια. Λέει, αυτό λέει μια κάμαρα λέει να πάει να κοιμηθεί υπόψη. Όχι κύριε ταγματάρχη, λέω, δεν θέλω κάμαρα. Τι θέλεις παιδί, εκεί που είναι τα άλογα, αν λέω, κάτι ξύλα ήταν, έβαλα τις κουβέρτες μου και τα άλογα μόνο λίγο τα υπόγα, τα αυτασα. Ξαπτώθηκα εκεί, στις φαρμακέτες είχα. Λοιπόν, βλέπω το τηλέφωνο απάνω ήταν του υπασπιστή, του τάγματος. Γκρρ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 rr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 r
Το λόγο δεν δίσε ρατσιντάγματος, το πρώτο τάγμα. Γλίγουρα λέει τα μπάουλα των αξιωματικών να μεταφερθούν λέει στο χωριό Γερμακιά. Γιατί λέει οι Γερμανοί πήγαν από τη Συρβία, από το Αξιό και μας ενημέρωσαν στα δυο. Από εδώ ήταν ο στρατηγός, πήγαν δίκρα και αυτοκτόνησε τώρα. Λοιπόν, και μισό στρατός με τη Φωστακή έμεινα. Εάν είχαμε εκείνο το στρατό που είχαμε εκεί, μέχρι σήμερα θα πολεμούσαμε με τους Γερμανούς. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής του θέματος, απόψε βρισκόμαστε στην Νέα Ορεστιάδα, συζητούμε με τον Κώστα το Μαρκίδη, γιο του Γιώργου του Μαρκίδη, ενός ανθρώπου που πέρασε από όλους τους νεότερους πολεμικούς αγώνες του έθνους, από τη Βόρεια Ήπειρο στο Ρούπελ και από εκεί στη Μέση Ανατολή και μετά στα ελληνικά νησιά. Είχαμε σταματήσει λοιπόν Κώστα στο Έλαβα Μέν, το οποίο όπως ξέρεις και μας είχες πει πριν τη διακοπή, εντυπωσίασε τον πατέρα. Η πληθώρα των υλικών. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί και από τις δύο μεριές, αλλά των Εγγλέζων με πυροβολικό και με άρματα. Ένα χαρακτηριστικό αναφέρει ότι εκεί μέσα Ανατολή είναι η καρδιά του ήλιου, ζέστη υπερβολική. Τα πτώματα κατά χιλιάδες. Όταν καθόντουσαν να ανοίξουν κανένα κόρνι μπιβ για να φάνε, τους δίλεγαν οι μύγες και αναγκαζόταν ένας έδιωχνε τις μύγες και άλλος έτρωγε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα τελείωσε κάποια στιγμή. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, θα πρέπει να σε διακόψω, είχε φυλακιστεί η μητέρα του εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Η μητέρα του. Ναι, βεβαίως. Ναι, για ποιο λόγο? Ότι οι Γερμανοί, δεν ξέρω πώς, για ποιο λόγο κτλ. Αυτές που είχαν παιδιά στη Μέση Ανατολή, τις φυλακίζουν συγκεκριμένα στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Τώρα γι' αυτό έπαθε φουκαριάρα πνευμονία και αρχές του 1944 δυστυχώς πέθανε. Όταν ήρθε ο πατέρας μου δεν την βρήκε. Και φυσικά άφησε και ορφανά μικρά παιδιά. Βέβαια ήταν. Φανταστείς η μεγάλη κόρη ήταν 15-16 χρόνια και κοιτούσε τα άλλα που ήταν πιο μικρά. Ο πατέρας του Σταύρος ήταν του 35 αν θυμάμαι. 8 χρονών ήταν. Ναι, 8 χρονών. Τώρα. Τελειώνει το Ελαλαμέ και ουσιαστικά αλλάζει και η ροή του πολέμου, έτσι. Ήδη είχαν ενταχθεί στον Ιερό Λόχο και ο Ιερός Λόχος αρχίζει καταδρομικές επιχειρήσεις με επιχούμενες περιπολίες στην έρημο της Τινησίας και όπου αλλού εκαλείτο, αλλά βασικότερα όμως με ρήψεις ανεξιπληκτιστών στα νησιά και με κάποια ειδικά καΐκια τα οποία είχαν μετατρέψει σε ιστιοφόρα, αλλά μόνο ιστιοφόρα δεν ήταν, ήταν παραπλανητικό, γιατί τις μηχανές που διέθεταν ήταν υπερβολικά δυνατές. Ούτως ώστε όταν τους εντόπιζαν οι Γερμανοί, όταν πηγαίναν στα νησιά για αποβατικές ενέργειες, φεύγαν και πηγαίναν σε απέναντι παράλια ως ψαράδες τα είχαν. Και από εκεί βγαίναν και εκεί είχαν και έπαιξε μεγάλο σημαντικό ρόλο του Καστελόριζο. Το Καστελόριζο κατήχε τότε τους Εγγλέζους. Φεύγαν με τα ΕΜΕΛ, έτσι τα λέγανε αυτά τα καΐκια, φορτωμένα. Είσαι έχω δώσει μια σχετική φωτογραφία. Πηγαίναν στα νησιά, κάναν την επιχείρηση, γυρνούσαν όσοι γυρνούσαν, γιατί καταδρομικές επιχειρήσεις δηλαδή, ήταν μαζικές κατά μέτωπο μάχης κτλ. Τέλος πάντων, σε μία επιχείρηση στοιχείο, πέσαν τα λεξίδωτα, ο πατέρας μου έπεσε, όπως μετέπειτα διαπίστωσε, σε μια αυλή μέσα, η οποία έτυχε να είναι η αυλή της μετέπειτα μητέρας μου. Έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ πάντως, γιατί πολλές φορές η ιστορία και η μοίρα τα φέρνει με πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Φεύγοντας από τη Μέση Ανατολή, γνώριζαν ότι θα φτάσουν τελικά, ότι θα πάνε να απελευθερώσουν τα ελληνικά νησιά τους? Γνώριζαν σε ποιο μέρος θα πάνε, το οποίο βέβαια από τα επιτελεία σχεδιαζόντουσαν όλα αυτά το που θα πάνε και τι θα κάνουν. Τελευταία στιγμή μαθαίναν για πού πηγαίνουν. Γιατί... ή όταν θα ανεβαίναν στο καΐκι αυτό απάνω ή όταν θα ανεβαίναν ως ανεξιπλουτιστές στα αεροπλάνα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου του, για παράδειγμα τους πηγαίναν στη Σάμο και λόγω άλλων καταστάσεων να βρισκόταν... Όχι μόνο αυτό, γιατί και εγώ υπήρξα καταδρομέας και ανεξιπλουτιστής, είναι και οι καιρικές συνθήκες. Τώρα είναι βέβαια πολύ βελτιωμένα, αλλά τότε τα μέσα μετεωρολογικά δελτία και τέτοια κατεύθυνση ανέμου και αυτά, και αυτοί όσο επιτοπλίστον ακόμα πιο χειρότερα, πέφτανε και περισσότερο, είχε χαράματα και βράδυ, νυχτερινές ρήψεις. Για η περίπτωση της Σάμου που έγινε, εξώς γνωρίζω με την περίπτωση του Ιερού Λόχου, η θύελλα τους έφερε σε άλλα μέρη. Ήταν να πέσουν στο Καρλόβεση κάπου εκεί και πέσαν στο Μαραθώκαμπο. Και μάλιστα τους είχε πάρει και είδηση και το αντιρροπορικό της Ρόδου. Κοντέψαν να πάθουν αυτό που πάθαν στην Κύπρο, να πέσουν από, όχι βέβαια στη Σάμα, από φύλλα πυρά. Εν πάση περιπτώσει όμως κάτι παρόμοιο θα συνέβη. Τώρα, πότε φεύγουν από τη Μέση Ανατολή για να πάνε στα ελληνικά νησιά? Αφού γινόταν παράλληλα επιχειρήσεις, δεν πήγαν. Τα νησιά απελευθερωθήκαν όλα στα... Το ξέρω, δεν φύγαν οριστικώς λοιπόν από τη Μέση Ανατολή. Όχι βέβαια, όχι. Αφού το 1944, ο πατέρας μου έκανε στην πρώτη επαφή που είχαν στο νησί της Χίου, ήταν αυτό που σε έπεισε στην αυλή της μάνας μου. Ώσπου να απελευθερωθεί από το αλεξίδωτο, και να πάρει να κάνει να παραλαβεί οπλισμού κτλ. Τον αντιλήφθη κάποιος Γερμανός, γιατί γινόταν μάχη, γινόταν. Πέφταν μέσα σε πυρά είχαν πέσει. Η μάνα μου είδε τον Γερμανό. Ο Γερμανός όμως δεν έβλεπε τον πατέρα. Η μάνα μου έβλεπε και τον πατέρα και τον Γερμανό. Και του κάνει νόημα να κρυφτεί. Σε ποιο μέρος ακριβώς έπεσε ο πατέρας σου? Σε ένα σημείο της αυλής, το οποίο ήταν... Όχι, όπως... σε ποιο μέρος της Χίου εννοώ. Ναι, μέσα στη χώρα. Μέσα στη χώρα. Ναι. Και στο σημείο που έπεσε, αφού πρόλαβε και πέρα, χωρίς να τον... όταν τον αντιλήφθηκε ο Γερμανός, ήταν πια αργά για τον Γερμανό. Ο οπλισμός ήταν ξεχωριστός ή τον έφερε ο καθένας ο στο σαφωτικό? Ο καθένας είχαν τα Thompson και τα Tomingan, μάλλον τα Tomingan είχαν.
τα οποία είχαν του... Εμείς τα λέγαμε μπέτε, πώς τα λέγανε αυτοί δεν ξέρω. Τέλος πάντων στο γυλιό μέσα. Στο σακίδιο. Του σακίδιο. Ο οπλισμός ήταν σύγχρονος για την εποχή, για καλός. Την εποχή, και το ατόμιο, για τα ατόμια ήταν σύγχρονο. Και γενικότερα πόσο φόρτο έφερνε ο κάθε ιερολοχήτης όπως ο πατέρας σου. Γύρω στα 35 κιλά. Όπου είχε ατομικό οπλισμό. Ατομικό οπλισμό, πυρομαχικά, χειροβομβίδες και αυτά τα απαραίτητα. Βέβαια σε αυτές ρήψεις μάχης προσπαθείς να μην πάρεις ατομικά είδη πολλά πράγματα. Γιατί άμα δεις και φωτογραφίες περισσότερο είναι και αξίριστη. Ούτε καν ξυριστικά παίρνουν για να έχουν ελεύθερο. Γιατί να πέσεις, γιατί το έκανα εδώ, να πέσεις με αλεξίπητο και με το σάκο εφοδίων μαζί είναι δύσκολο. Αφήνει να κρέμει. Τέλος πάντων, ο Γερμανός σκοτώνεται. Δεν γύρισε στη Γερμανία. Ο πατέρας μου έφυγε. Δεν τη δίδεται. Όταν όμως στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 απελευθερώθηκε η Χίος, ο λόγος του είχαν πάει στοιχείο. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Ιερός Λόγος πήγε να εγκατασταθεί στη Μυτιλίνη. Αλλά λόγω του ότι είχε αναλάβει τα καθήκοντα εκεί πέρα της διακυβέρνησης του νησιού, το αριστερό τμήμα της πατρίδος μας, δεν τους δέχτηκαν. Εκεί πάλι υπάρχει μια άλλη ιστορία. Είναι η συνθήκη της Βάρκηζας, το τι απαιτήσαν, το τι τους απαιτήσαν, αυτοί παραδώσαν οπλισμό, παράλληλα θέλαν και οι Μεσανατολίτες να πούν χωρίς οπλισμό. Είχε προηγηθεί κασέρτα. Και όλα αυτά, τέλος πάντων αυτά δεν μας αφορά, θα είναι για τους ιστορικούς. Καλό είναι όμως να τα γνωρίζουμε. Και στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν απελευθερώθηκε πάλι ο Ιερός Λόγος, είχε πάει εκεί πέρα, θεώρησε σκόπιμο να πάει να δει ποιος τον γλίτωσε. Και ήδη αυτό, η μάνα μου μεταξύ ήταν 7 αδέρφια. Αξίζει να πω ότι ο ένας αδερφός της, ο Λευτέρης, γι' αυτό και έναν αδερφό μου, ο οποίος πέθανε και αυτός νέος, τον βάλαν Λευτέρη. 22 χρονών τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Ο αδερφός της, ένας αδερφός της, ο μεγάλος, ήταν και αυτός στην ταξιαρχία του Ρήμινη. Τέλος πάντων, τη λέει αυτό και με το Πουτινίδη, ας πούμε, το άρεσε και αυτό, γιατί ήταν ωραία. Να παρέλθω να σου πω ότι όταν έψησε μετά αυτό, έφυγε δεν πήρε τα Αλεξιβού γιατί δεν ήταν τα. Σαν τη λέει πάρτε να κάνετε ό,τι θέλω. Και Αλεξιβού το είναι μετάξι. Γι' αυτό θέλω να το κρατήσω στο τέλος αυτό το κομμάτι του μεταξιού, ναι. Του Αλεξίπτωτο, γιατί έχει μεγάλη σημασία συμβολική αλλά και ουσία για σένα. Ναι. Γιατί βεβαίως. Φανερώνει πολλά πράγματα που και σήμερα θεώρησε, έχουν εξαφανιστεί. Ναι. Θεώρησε καλό να πάει να δει πώς είναι. Επήγε τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια κτλ. Και της λέει, εγώ είμαι αυτός που με έκανε κρύψου, έρθει και ο Γερμανός. Μ' άρεσες, σε θέλω να σε κάνω γυναίκα μου. Θέλεις, αποφασίσαν. Και η μάνα μου τότε ήταν πατέρα 25 χρονών. Μάνα 19-20 χρονών. Εκείνη την εποχή παντρευτήκαν. Πριν να φτάσουμε σε αυτό εδώ, γιατί θέλω να κλείσω με αυτό, έχει μεγάλη σημασία τουλάχιστον συναισθηματική για σένα, αλλά και γιατί φανερώνει και ένα κομμάτι του πολέμου που μέσα ακόμα σε αυτή τη βία υπάρχει και ο ανθρωπισμός. Βέβαια, υπάρχει και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη βία και τη διαστροφή του πολέμου. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του γενικότερα από τη Μέση Ανατολή και από τα νησιά όταν μιλούσε αργότερα? Πάντοτε είχε, όπως και για το Ρούπερ, όταν αναφερόταν σε αυτά τα δύο σημεία, Μέση Ανατολή, νησιά και αυτά, και ήταν πόθος του, ήθελε να ξαναπάει πάλι σε αυτά τα μέρη. Δυστυχώς όταν μπορούσε να πάει, δεν επιτρέπαν τα πόδια. Πιο μπροστά, δυστυχώς δεν μπορούσε. Η πατρίδα όμως τον τίμησε. Έχει αριστεί ο Ανδρείας, εξαιρέτων πράξεων, στρατιωτικής τιμής και πρόσφατα αυτό και άλλο ένα, με τα θάνατο. Και άλλα παράσημα τα οποία άλλα χαθήκαν, άλλα αυτά. Τέλος πάντων, επίσης γιατί προήχθηκε στον βαθμό του αντιπολοχαγού, μετέπειτα από αντιπασπιστής, εκλήθη μετά την απελευθέρωση. Τρεις φορές να μείνει στο στρατό, δεν θέλησε, παρόλο που τον παρότρινε η μητέρα μου, συνάμβανε σε όλο αυτό το διάστημα, γιατί απολύθηκε το 1953, τον παρότρινε να πάει να μείνει στο στρατό. Δεν θέλει λέγοντάς σας, οι υπηρεσίες προς την πατρίδα δεν αμείγονται και βαλίτσας του κράτους εγώ δεν γίνομαι.
ήθελε, το είχε του καπετάνου του, δεν ήθελε να έχει από πάνω άλλες εταιρείες. Το 1953 επιστρατεύθηκε με τον βαθμό του Λουχαγού. Ουσιαστικά, αν κάνουμε... Περιληπτικά αυτή ήταν η ιστορία του. Αν κάνουμε την πρόσθεση αφαίρεση για τις χρονολογίες που μας είπες, μπαίνει το 36, απολύει το 38 και ξαναπηγαίνει το 40 και απολύει το 53, που σημαίνει ότι με μία διακοπή είναι σχεδόν 15 χρόνια... Συνεχού στράτευσης. Για αγώνου. Και μάλιστα μου θυμίζει όλους αυτούς οι οποίοι επιστρατεύτηκαν το 12 με τους Βαλκανικούς πολέμους και αποστρατεύτηκαν το 22. Βεβαίως. Και μέσα σε δύο δεκαετίες αυτοί οι άνθρωποι ξαναπολέμησαν. Εδώ όμως αξίζει να πούμε και το εξής, ότι η του Ιερού Λόγου ήταν περιζήτητη για το νέο στρατό που προέκυψε μετά, για την ανασυγόρατηση του στρατού. Ζητούσαν στελέχη, στελέχη δεν υπήρχαν. Οι σχολείς, οι παραγωγικές σχολές είχαν κλείσει. Και επανδρώθηκαν τα στελέχη με τους προϋπάρχοντες που είχαν και την εμπειρία πλέον του πολέμου και ιδίως μετέπειτα έγιναν από τον Ιερό Λόγο, αφού διαλύθηκε ο Ιερός Λόγος, προέκυψαν τα λεγόμενα λόγοι ορεινών καταδρομών. Αυτοί οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, οι οποίοι έμειναν, στελεχώσαν τα λόγοι και μονάδες μάχημες. Πάντως, Κώστα, επειδή μεταφέρω μια εμπειρία που είχα από τον πατέρα σου ως μικρό παιδί, μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλο αυτό που περιέγραψες πράγματι το ένιωθε, δηλαδή την προσφορά προς την πατρίδα ανιδιοτελή, χωρίς να έχει και να περιμένει τίποτα. Παρ' όλα αυτά ένιωθε και μια πίκρα της πατρίδας έναντι όλων αυτών, όχι του εαυτού του, αλλά όλων αυτών που αγωνίστηκαν και έδωσαν τα νιάτα τους στη ζωή τους και η πατρίδα τους ξέχασε. Φάνη, εγώ δεν θα το έλεγα ότι τους ξέχασε, γιατί προείπα ότι θέλησε να τους τακτοποιήσει. Ορισμένοι οι οποίοι θέλαν, τακτοποιήθηκαν. Δεν θέλησε. Από εκεί και πέρα τι να τον έκανε. Τον έδωσε τα παράσημα που του ανήκαν δικαιωματικά, του πρότεινε να παραμείνει στο στρατό, δεν θέλησε, για δικούς του λόγους. Και προτίμησε να γίνει καφετζής στο κηλικείο του ΚΤΕΛ, παρά να πάει να γίνει. Γιατί οπωσδήποτε θα σταδιοδρομούσε στο στρατό, θα είχε μια άλλη αυτή και εμείς θα είχαμε αυτά, αφού να φανταστείς, δεν πήρε ούτε οικόπεδο για να χτίσει σπίτι. Ήταν για από το 49, από τα τέλη του Ανταρκτου Πολέμου και μετά μέχρι το 53, είχαν τα τέα πρώην ήταν ΜΑΙ, μονάδες εθνικής άμυνας, μονάδες εθνικής ασφάλειας. Είχε αναλόγο και ήταν Μαράσια, Δήλοφο, Δίχεια. Έκανε 4 χρόνια εκεί πέρα. Εκεί και τελευταία φορά του ήρθε η ειδοποίηση να μονιμοποιηθεί, να δηλώσει μονιμότητα, δεν θέλησε, ό,τι μοιραίος ήταν και να αποστρατεύτηκε. Θεωρείς ότι ο πατέρας σου έτσι αντιπροσωπεύει την νεότερη ελληνική ιστορία, δηλαδή όλη αυτή η διαδρομή που μας περιέγραψες? Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Και δεν είναι μόνο ο πατέρας μου, είναι πάρα πολύ τέτοιο. Πάρα πολύ. Και πραγματικά η ιστορία και η διαδρομή του Ιερού Λόγου, μια και μιλάμε για έναν τέτοιον άνθρωπο που συμμετείχε στον Ιερό Λόγο, είναι παρεξηγημένη, είναι διαστρεβλωμένη και πολλές φορές δεν απεικονίστηκε στην πραγματική της διάσταση. Δεν αναφέρονται πουθενά. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, από ό,τι ξέρω όμως, γιατί ο γιος μου έκανε ήδη στη σχολή υπαξιωματικών στη ΣΜΗ, δεν διδάσκονται τέτοιοι τους που κανονικά θα πρέπει, δεν λέμε για το πολιτικό, δεν αρέσει, επιχειρησιακά. Γιατί τις επιχειρήσεις που έκανε ο Ιερός Λόγος, σήμερα δύσκολα τις κάνει. Κάνουν βέβαια, μπορεί και σοβαρά, αλλά τι μέσα διαθέτουν. Είχαν τότε τα hovercraft, τα σημερινά που κάνουν αποβιβάσεις. Είχαν, Αλεξίπλου, το εγώ έπεσα με TAV-10. Όσοι έχουν γίνει Αλεξίπλου, γνωρίζουν το TAV-10. Τώρα έχω πιο σύγχρονο Αλεξίπλου. Τώρα το πας όπου θες. Τότε σε πήγαινε όπου ξεφυζούσε ο αέρας. Ο οπλισμός σας είναι. Οι Γερμανοί είχαν πιο σύγχρονο οπλισμό. Όταν και να λέμε ότι το Τόμιγκαν εκείνη την εποχή ήταν σύγχρονο όπλο, δεν πάμε να είναι πάλι της κατασκευής του 1917 είναι το Τόμιγκαν. Με το Στάγερ που είχαν οι Γερμανοί. Ύστερα, σαν καταδρομικές επιχειρήσεις, δεν μπορούσαν να κουβάλαν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Ή χρησιμοποιούσαν αυτό, ή μαχαίρι, ή πιστόλι, ή το αυτόματο. Και ό,τι έπαιρνες από αυτούς ύστερα, από τον εχθρό. Πιστεύεις, Κώστα, ότι ο πατέρας σου
πίστευε κατά βάθος ότι παρόλο όσο μας είπες ότι δεν είχαν οπλισμό, δεν είχαν το ψυχοδυναμικό, πίστευε ότι θα νικήσουν. Βεβαίως. Όταν φεύγαν με αποστολές, φεύγαν με την πεποίθηση ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα το κάνουν και θα το κερδίσουν. Και... μάλιστα ένα τραγούδι που λέγαν «Παιδιά με ατσάλινα χέρια και σπίτι γεμάτα φωτιά, στα χέρια μας είναι της πατρίδος η δόξα παιδιά. Περήφανες είναι η μάνα που γέννησε τέτοια παιδιά που είναι έτοιμα όλα να πέσουν με αλεξίπτωτα μέσα στη φωτιά, επέφτασε στη φωτιά». Εκτός από Χίο και Σάμο, σε άλλα νησιά επιχείρησε? Σάμο, Χίο και αν δεν απατάμε και στη Λέρο. Σε τρία νησιά ήταν. Όπου εκεί υπήρχαν Ιταλοί και μετά όταν συνθηκολόγησαν... Όχι, Γερμανοί ήταν. Είχαν συνθηκολογήσει. Ήταν. Οι Γερμανοί του 43, οι Ιταλοί του 43 είχαν καθαρίσει. Οι Γερμανοί ήταν και μάλιστα η Λέρος πρέπει να ήταν το τελευταίο νησί που απελευθέρωσε. Του 45 απελευθερώθηκε η Λέρος. Κώστα, θα ήθελα κλείνοντας, επειδή έχει μεγάλη σημασία για σένα αλλά και για μας, γιατί φανερώνει πολλά και για τον πατέρα σου και για τη μητέρα σου και γενικότερα για την εποχή που έτσι με τη βοήθειά σου κάναμε αυτή την αναδρομή, θα ήθελα, γιατί βάλαμε με μεγάλη σημασία αυτή την εικόνα και αφού είχαμε αφήσει αυτή την πολύ ωραία ιστορία με τον Αλεξίπτωτο, θέλω να μου πεις αυτήν την γαμήλια φωτογραφία του πατέρα σου με τη μητέρα σου που έχει μεγάλη αξία, για ποιο λόγο? Για μπρος και νύφη πατέρα μου και μητέρα μου. Την εποχή εκείνη, μετά την κατοχή, και τα χρήματα δεν υπήρχαν και τα νηφικά δεν υπήρχαν. Η μητέρα μου του Αλεξίου του είχε κρατήσει και, από το, και κομμάτι από το Αλεξίου του είχαν κάνει πουκάμισα και ένα κομμάτι θα και τη έμενε, το κράτησε και όταν είχε πάει όπως είπαμε, το έκανε πέπλο νηφικό. Το οποίο το είχαμε μέχρι πρόσφατα, αλλά κάπου οι αδερφοί μου δεν ξέρω που τα όλοι το χάσανε. Α, όχι ψέματα, δεν το χάσανε. Όχι, όχι, όχι. Όταν πέθανε η μητέρα του, το βάλαμε μαζί.